Νομίζω ότι πάρα πολλοί Έλληνες λατρεύουν αυτή τη μέρα και το δείχνουν και όλο το χρόνο δηλαδή, γιατί πολλές φορές είναι Τσικνοπέμπτη και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη. Υπάρχει μια ομάδα όμως που είναι κατά κυριολεξία η μέρα της. Είναι η ομάδα της ψητής προβατίνας, η αυθεντική. Παρακαλώ πολύ. Η αυθεντική. Έτσι, η αυθεντική. Θα ρωτήσουμε. Αν δεν είμαι μη προβατίνα, δεν ξέρω. Θα ούτε εγώ θα ρωτήσουμε. Παθαίνω. Το 17 ξεκίνησε Κωστή από το Facebook. Από μια ομάδα λέει, που λατρεύει το κρέας και όχι τα χόρτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Κάτσε, θα μας τα πούν τώρα. Σωστό. Αυτή τη στιγμή λέει, η παρέα των διαχειριστών, ακού Κώστα, είναι 6 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Στέλιος, για παράδειγμα, λέει, είναι κουρέας. Και τα μέλη φτάνουν, κρατιέσαι καλά, 157.000 Έλληνες λάτρες της προβατίνας από όλο τον κόσμο. Και εγώ αν την ήξερα θα είχα γίνει μέλος. Γιατί... Για άκου τώρα, τι χρειάζεται να κάνεις. Είσαι φίλος γίνεται μέλος. Καλημερίζουμε τον κύριο Στέλιο Μαγκιόρο και τον κύριο, ποιον άλλον κύριο, για πείτε από το κοντρόλ, και τον Βασίλη Μαγκιόρο. Βασίλη. Καλώς τους. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το πάνελ και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Όχι μόνο την προβατίνα. Ναι. Γιατί χωρίς τα φόρτα δεν θα υπήρχε προβατίνα. Άρα το πέτυχε ο κύριος Τσουκαλάς. Το πιάσε. Ξέρει από καλό τραπέζι ελληνικό. Γι' αυτό έχει το συνδυασμό. Δεν το είπε τυχαία. Δεν το είπε τυχαία. Να σας πω πώς. Και σίγουρα όλοι σας θα πρέπει να γίνετε μέλη της ομάδας μας. Τώρα που θα γίνουμε, θα γίνουμε. Ετοιμάζεσαι. Να μοιηθώ πρώτα. Μην πάω εγώ. Μην πας ανάσχετος. Θέλει να τον μοιήσετε, λέει. Τι απαιτείται για να γίνει κάποιος μέλος. Τι να πω, όχι. Δεν απαιτείται για να γίνει κάποιος μέλος. Να του αρέσει η προβατίνα τίποτα. Έτσι, πρέπει να παίρνει βάση για να παίρνει. Τοποθετήσου, Κωστή. Τοποθετήσου. Προβατίνα κάπου τρώνε και το πρωί. Για πρωινό. Να το πρωί. Τρώνε έτσι το στομάχι. Η προβατίνα τρώγεται όλη τη ζωή. Τι λέτε, ρε παιδιά, προβατίνα για breakfast. Και βέβαια. Και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι γνώστη του κρέατος. Μπορεί να μπει και κάποιος άσχετος και εμείς μαθαίνουμε από τα μέλη μας, τα μέλη μας μαθαίνουν από εμάς, ανταλλάζουμε ιδέες, απόψεις. Τα χέρια σας τα μάθουμε λοιπόν. Κουβέντα μέσα στην ομάδα. Αν βοηθήσετε και εσείς βεβαίως. Άρα η Τσικνοπέμπτη είναι η μέρα σας. Τι ετοιμάζετε για την Τσικνοπέμπτη? Για την Τσικνοπέμπτη σε φιλικό περιβάλλον. Θα είμαστε περίπου 15 άτομα. Έχουμε παραγγείλει γύρω στα 25 κιλά κρέας. Για να μας σίγουρο ότι θα φτάσει, οπότε είμαστε καλυμμένοι για την υπόθεση. Φαντάζομαι να μην ρωτήσω τι κρέας. Είμαστε στην ομάδα της προβατίνας, έτσι. Εξυπακούεται. Έχουμε κάνει μια παράληψη με τον κύριο Βασίλη. Είναι και μια κούκλα δίπλα και ένα παλικάρι. Να μας το συστήσετε. Με τον κύριο Στέλιο. Με τον κύριο Στέλιο, ναι, βέβαια. Είναι ο γιος μου ο Χρήστος. Ναι. Και η Στεφανία, οι οποίοι είναι οι αφανείς ήρωες της ομάδας. Η ομάδα είναι οικογενειακή υπόθεση. Σε ό,τι κάνουμε, ακολουθάνε όλοι μαζί. Θέλω να μου πείτε τι κάνει η Στεφανία στην ομάδα. Καλημέρα και στα παιδιά. Και στον Χρήστο και στη Στεφανία. Η Στεφανία στην ομάδα τι κάνει? Τι κάνει η Στεφανία στην ομάδα? Κατά τι δοκιμάζει, ε? Κάνει τη δουλειά. Να μαθάει τα μηνύματα, τι κάνει. Κάποιο πίνει, κάποιο δοκιμάζει. Μα λέει αν την έχουμε πετύχει ή όχι. Καθίστε γιατί μου λέει από το κοντρόλ, εγώ δεν το είδα, ότι ο κύριο Στέλιο λέει επάνω, που επάνω. Έχετε βάλει και ψήνετε. Ναι, μόλι τελείωσα όμω. Γιατί άμα έψηνα την ώρα που. Του live δεν θα έπαιρνα κάτι. Δικαιώνεται ο το πρωινό που λέγατε. Πρωινό. Εκεί έπρεπε να είμαστε. Θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε εκεί στο πάνελ για πρώτο φορά. Κάλεσα, δεν ήρθα. Εγώ αν έρθω στην ομάδα θέλω να είμαι σε εκείνου που δοκιμάζουν. Όχι σε εκείνου που ψήνουν. Και εμεί. Κανένα πρόβλημα. Θες να δοκιμάσει για να μπει στην ομάδα, δηλαδή είναι προαπαιτούμενο. Όχι. Θέλω να μπω κατευθείαν. Μπαίνω χωρί υποδέσει. Αλλά θέλω να είμαι σε εκείνου που θα δοκιμάζουν. Έτσι, σε αυτό το group. Μπαίνουν, ακούτε, κύριε Βασίλη και κύριε Στέλιο. Μπαίνουν η κυρία Φραγκάκη. Χαρά μα θα είναι να έρθετε σε ένα ψήσιμο που θα κάνουμε και να δοκιμάσετε από κοντά όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνουμε. Πού οργανώνονται αυτά τα γλέντια και τα ψησίματα? Κυρίω οργανώνουμε η ομάδα στο Λαγονίσι σε μία. Στη Βίλα Στόουν, οργανώνουμε ψησίματα εκεί πέρα και μαζευόμαστε και περνάμε καλά. Όλοι αυτοί που μαζεύεστε είστε άγνωστοι, είστε γνωστοί μεταξύ σας? Κοιτάξτε να δείτε, λόγω των μέτρων που υπάρχουν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι οργανωμένο. Ναι. Σκοπός μας είναι άμεσα να δημιουργηθεί ένα event, να το πω έτσι, με όσα μέλη μπορούν να έρθουν, ώστε να γνωριστούμε και από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Είναι πολύ, πολύ σύντομα θα γίνει και αυτό. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση χθες. Μπαίνουμε μέσα στην ομάδα και βλέπουμε. Τώρα εγώ επειδή δεν είμαι μοιημένη και δεν τα ξέρω όλα αυτά, μπορεί να το πω λάθος, αλλά θα το πω. Ναι. Κοκορέτσια, κάτι ήταν σε μια σούβλα. Και το είδαμε στο Κατάρ. Έλληνα στο Κατάρ που ετοιμάζεται για Τσικνοπέμπτη στο Κατάρ.
Και βέβαια φυσικά, και μέσα στην Ευρώπη. Από όλο τον κόσμο, μέλη, από Ευρώπη και από Αμερική και από Αυστραλία, από παντού μας στέλνουν μηνύματα. Είναι χιλιάδες τα μηνύματα. Και τι ζητάνε, και... θέλουν συνταγή για το καλό ψήσιμο, τι θέλουν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο καθένας ανεβάζει, ας πούμε, τη φωτογραφία του, το βίντεο του που ψήνει. Μετά από κάτω είναι να παίρνει popcorn και να διαβάζει σχόλια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. η ομάδα λειτουργεί. Ναι. Η ομάδα λειτουργεί και σαν ένα είδος ψυχοθεραπείας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή. Έχει και πολύ χαβαλέ και, και παίρνει ιδέες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα εγώ νόμιζα ότι έγινε μέσα στην πανδημία, ότι ήταν προϊόν πανδημίας, αλλά βλέπω είναι από το 2017. Όχι, είναι πριν την πανδημία. Πιστέψτε ότι εν καιρό πανδημίας η ομάδα, επειδή ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα στα σπίτια του, η ομάδα ανέβηκε πάρα πολύ. Στην πρώτη καραντίνα, σκεφτείτε, δηλαδή, δεχόμασταν περίπου 2 με 3 χιλιάδες αιτήματα μελών ημερησίως. Τι λέτε τώρα. Ναι. Όλοι αυτοί που ψήνανε και θέλανε κόσμο παρέα και δεν είχαν, το στέλνανε να το μοιραστούν με άλλα. Δεν είχε κάτι να μάθουμε. Η μισή χαρά του ψήστη είναι να έχει παρέα. Δεν μπορεί να το τρώει ο ίδιο, α πούμε, καλά. Αλλά δεν έχει χαρά του είναι ναι. Για να το ευχαριστηθεί ο άλλο. Ο ψήστη είναι μια κατάσταση. Να σα πω. Μιλάμε για 500 δημοσιεύσεις την ημέρα τότε. Άμα έρθει κάποιο δηλαδή και δεν θέλει προβατίνα, θέλει χοιρινό ή δεν ξέρω εγώ μοσχαρίσιο, μια μπριζόλα. Μπορεί να το δικαίωμά του να φάει ό,τι θέλει, αυτό δεν ξέρει τι είναι. Αν δεν φάει προβατίνα, του επιτρέπεται. Θα πρέπει να βάλει στο πρόγραμμα όμως και μια προβατίνα. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο χοιρινό. Μία φορά χοιρινό, το επιτρέπεται. Όπως τώρα δεν γίνεται. Κάποιο που ξέρει να φάει κρέα, θα φάει προβατίνα. Ναι, αυτό είναι. Τώρα δεν ξέρεις, σε συγχωρώ. Άρα θα τρως ποτά, να στενάξουν τα κοπάδια, κατάλαβα. Το Πάσχα τι γίνεται δηλαδή. Δεν έχουμε κατανόηση. Δεν έχουμε κατανόηση. Κατάλαβα. Δεν ξέρω κύριε Τσουκαλά, αν θέλετε κάτι άλλο, δικό σας το θέμα. Ό,τι απορία. Εγώ νομίζω είμαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Συμφωνώ, δεν μας προϋποθέσεις. Τα κλείσαμε ότι θα έρθει. Το μόνο που σας απομένει είναι να δοκιμάσετε. Ναι. Και... αυτό θα έρθει για δοκιμαστής. Ακριβώς. Εδώ πέρα ότι είμαστε σε όλα τα κοινωνικά. Είμαστε και στο YouTube, έχουμε κανάλι και έχουμε και μία σειρά που είχαμε ξεκινήσει αλλά την έχουμε διακόψει για κάποιους λόγους στη Master B που αφορά συνταγές, τρόπους κοπής ψήσιματος, κρέατος κτλ. Ναι. Έχουμε λογαριασμό στο TikTok της ομάδας, στο Instagram. Ενεργή, μπράβο σας. Ναι. Πάνω με 157.000 ακολούθους, κανονικά θα έπρεπε να έρθουν και χορηγοί και να γίνονται κάτι τραπέζια ή κάτι σούβλες. Και κάτι ψησίματα. Κάτσε τελειώσει η πανδημία να μπορεί να βρεθεί πολλοί κόσμος μαζί. Το έχουμε στο μυαλό μας και το ζητάνε εδώ και πολύ καιρό μέλη να γίνει κάτι μεγάλο. Τυχαίνει να έχουμε και κάποιους τραγουδιστές στην ομάδα. Οπότε με τα μουσικά. Όπως. Το Παπαλούδι. Τον Ακριτήδη, το Χάρη, τον Πρέμπο, τον Παπαλούδι που μπορούμε να οργανώσουμε ένα καλό γλέντι μόνο με προβατίνα και τραγούδι από αυτού. Τίποτα άλλο. Το πανηγυριό θα γίνει. Νομίζω το Πάσχα θα το διοργανώσουμε. Το χαμόγελο τη Πέπα, άμα δείτε. Αλεξάνδρα, έλα μέσα. Έλα λίγο μέσα. Η κυρία Αλεξάνδρα Πέπα έπρεπε να κάνει τη σύνδεση και όχι εγώ η άσχετη. Είναι αυτό που λέτε. Αποκεφαλίστηκα. Έλα μέσα, Αλεξάνδρα. Έλα από εδώ μπροστά από την κάμερα, δεν πειράζει. Η Αλεξάνδρα όχι απλώ το ζει. Το μυρίζει ήδη αυτό που έχετε ετοιμάσει εκεί πέρα. Κάνε παραγγελιά, Αλεξάνδρα. Θέλω να καταγγείλω δημόσια την αρχισυντάκτριά μου, γιατί έπρεπε εγώ να μας το κάνω. Μα έχει στείλει εκεί. Όχι, έπρεπε να το κάνω εγώ αυτό το βιντεάκι που βλέπετε. Και χθε είχε κολλήσει το στομάχι μου στην πλάτη. Έτσι. Επίση, μπορούμε να επαναλάβουμε. Σα έχουμε το άτομό σα εδώ. Σα έχουμε το άτομο για την ομάδα σα. Αγαπάει τα κλαρίνα. Αγαπάει και τα ψησίδια, όπω λέω εγώ. Είναι ο κατάλληλο. Έτσι, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά να ψήσετε. Έτσι, καλά να περάσετε την Τσικνοπέμπτη. Σα βρήκαμε καινούργια μέλη. Και καλό πρωινό τώρα με την προβατίνα που ψήσατε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γλύκισμα, πρωί-πρωί.